εκατοντάδες χρόνια πριν έρθει στη γη ο Χριστός, οι άνθρωποι πιστεύαν και λατρεύαν ψεύτικους θεούς. Μόνο ένας μικρός λαός που ζούσε στην Ιουδαία πίστευε στον ένα Θεό που δημιούργησε τη γη και τον ουρανό. Κάποτε ο πανίσχυρος Ναβουχοδονοσόρ, βασιλιάς μιας γειτονικής χώρας της Βαβυλώνας, κυρίεψε την Ιουδαία και έσυρε εχμαλώτους τους κατοίκους της. Ανάμεσα στους εχμαλώτους ήταν και τέσσερα παιδιά. Ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας που κρατούσαν από βασιλική γενιά και ξεχωρίζαν στην εξυπνάδα και στην ομορφιά. Γι' αυτό, αν και ήταν εχμάλωτοι, ο βασιλιάς τους έφερε στα ανάκτορά του και φρόντισε να έχουν την καλύτερη μόρφωση με σκοπό να τους πάρει αργότερα στην υπηρεσία του. Τους έδωσε μάλιστα και νέα ονόματα. Ονόμασε τον Δανίλ Βαλτασάρ, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβεδ Νεγό. Παρόλο που ζούσαν μέσα στα πλούτη, τις τιμές και τα μεγαλεία, τα παιδιά δεν ξεχάσαν ποτέ τις παραδόσεις του λαού τους και ζούσαν με λιτότητα και σοφροσύνη, όπως είχαν μάθει. Η πίστη σε ένα Θεό και όχι στα είδωλα τους έδινε ξεχωριστή δύναμη στο σώμα και στην ψυχή, ενώ τα χαρίσματα τους πληθέναν. Μία φορά ένα όνειρο τάραξε και αναστάτωσε τόσο πολύ την καρδιά του βασιλιά που έχασε εντελώς τον ύπνο του για νύχτες πολλές. Κάλεσε λοιπόν του σοφούς του βασιλείου του και ζήτησε να του το εξηγήσουν για να γαλινεύσει η καρδιά του. Μάταια, κανείς σοφός δεν κατάφερε να δώσει εξήγηση ο βασιλιάς έγινε έξαλλος από το θυμό και διέταξε να θανατώσουν όλους τους αυλικούς. Στο παλάτι επικρατούσε μεγάλη αναταραχή. Οι τέσσερις νέοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα και λυπόντουσαν πολύ, γιατί τόσοι αθώοι άνθρωποι θα έχαναν τη ζωή τους. Προσευχηθήκαν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους στον Θεό και εκείνος εισάκουσε τις προσευχές τους και βοήθησε τον Δανίλ να σκεφτεί μία εξήγηση για το όνειρο. Ο Δανίλ τρέχοντας πήγε στον βασιλιά και του εξήγησε τη σημασία του όνειρου του. Τότε ο φοβερός και ο τρομερός βασιλιάς γονάτισε μπροστά του και είπε και το ακούσαν όλοι ότι ο Θεός του Δανίλ είναι ανώτερος από τους δικούς τους ειδωλολατρικούς θεούς. Ευχαριστημένος και γαλινεμένος έκανε τον Δανιήλ κυβερνήτη της πρωτεύουσας Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των συμβούλων του. Μεγάλα αξιώματα έδωσε και στους τρεις φίλους του Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Μετά από χρόνια ο Ναβούχοδονοσόρ διέταξε να φτιάξουν ένα γιγάντιο άγαλμα από ατόφιο χρυσάφι. Όταν το άγαλμα ετοιμάστηκε, κάλεσε όλους τους υπηκόους του να το προσκυνήσουν σαν να ήταν Θεός. Υπακούσαν όλοι. Ζήτησε και από τους τρεις φίλους του Δανιήλ να προσκυνήσουν. Όμως, εκείνοι αρνηθήκαν. Πώς αυτοί που αγαπούσαν και δοξάζαν τον αληθινό Θεό να προσκυνούσαν τώρα ένα άψυχο άγαλμα, τότε ο βασιλιάς εξαγριώθηκε. Θα σας πετάξω μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι, τους είπε. Αλλά αυτοί γαλήνοι του απαντήσαν. Δεν θα προσκυνήσουμε το άγαλμά σου βασιλιά. Εμείς μόνο τον αληθινό Θεό προσκυνούμε. Και αυτόν μόνο λατρεύουμε, όχι τα είδωλα. Δεν φοβόμαστε τίποτα ούτε τις φοβέρες σου ούτε τη φωτιά γιατί εκείνος μας προστατεύει και έχει τη δύναμη να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι ο βασιλιάς άφησε από το κακό του χωρίς δεύτερη κουβέντα διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές δυνατότερα και να ρίξουν μέσα τους τρεις νέους και μάλιστα δεμένους και έγινε έτσι το καμίνι ήταν τόσο πυρωμένο που τσουρούφλησε και έκαψε τους υπηρέτες του βασιλιά και όσους ήταν μαζεμένοι γύρω γύρω για να δουν. Όμως τι παράξενο, οι τρεις φίλοι δεν ταραχθήκαν και δεν φοβηθήκαν. Προσευχηθήκαν με όλη τους την καρδιά και μπήκαν στο καμίνι με εμπιστοσύνη στον Θεό. Τότε μπροστά στα μάτια όλων έγινε κάτι που δεν περίμενε ούτε μπορούσε να φανταστεί κανείς. Έγινε το θαύμα ένα φωτεινό και όμορφο παλικάρι, ένας άγγελος του Θεού παραμέρισε τις καυτές φλόγες και όπως όταν φυσάει δροσερό αεράκι, δροσιά απλώθηκε παντού. Οι τρεις νέοι περπατώντας μέσα στις φλόγες, γεμάτη χαρά με ένα στόμα ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν τον Θεό. Και με ουράνια φωνή έψαλαν, ευλογήστε τον Κύριο όλα τα δημιουργήματα, υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο για πάντα. Και εσείς, άγγελοι του Θεού, ουράνιοι και όλες οι ουράνιες δυνάμεις, ευλογήστε, υμνήστε και δοξάστε τον Θεό. Και τώρα και πάντοτε, ο ήλιος και το φεγγάρι, τα άστρα του ουρανού, η βροχή και η δροσιά και όλοι οι άνεμοι. Ευλογήστε, υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο. Η φωτιά και η λάβα, η παγωνιά και ο καύσωνας, οι χιονοθύελες, η πάγη και το ψύχος, η ομίχλη και τα χιόνια, οι αστραπές και τα σύννεφα. Υμνήστε και δοξάστε τον Θεό, το φως και το σκοτάδι, οι νύχτες και οι μέρες, η γη τα όρη και τα βουνά και όλα όσα φυτρώνουν στη γη, υμνήστε και δοξάστε τον Θεό, πηγές, θάλασσα και ποταμή και εσείς ψάρια, μεγάλα και μικρά και πουλιά του ουρανού και θηρία και όλα τα κτίνη, υμνήστε και δοξάστε τον Θεό, τώρα και πάντοτε όλοι οι άνθρωποι και εσείς ιερείς που με ταπείνωση τον υπηρετείτε, Υμνήστε και δοξάστε τον Κύριο. Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, ας ευχαριστήσουμε και εμείς τον Κύριο και Θεό μας. Με ύμνους και τραγούδια δοξαστικά. Και στον ύμνο συμμετείχε όλη η πλάση. Τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα, τα λουλούδια, ο άνεμος, τα νερά. Ξαφνού ο βασιλιάς ταράχτηκε και ρώτησε αναστατωμένος του συμβουλούς του. Εμείς ρίξαμε στη φωτιά τρεις άντρες και μάλιστα δεμένους. Πώς εγώ βλέπω τέσσερις να περπατούν ελεύθεροι και χωρίς να καίγονται και πόσο είναι λαμπερή η όψη του τέταρτου. Είναι όπως τα λες εσύ βασιλιά. Μακάρι να ζεις αιώνια, απαντήσαν οι σύμβουλοι. Ο βασιλιάς πλησίασε στο καμίνι και φώναξε. Σε δράχ! μισάχ και αβέδνεγό εγώ, πιστή δούλη του Θεού, βγείτε και ελάτε έξω. Και εκείνοι έκαναν όπως τους είπε ο βασιλιάς. Βγήκαν από τα καμίνη και πλησιάσαν τον βασιλιά και του συμβουλούς του. Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Η φωτιά ούτε που τους είχε αγγίξει. Το σώμα τους, τα ρούχα τους, ακόμη και τα μαλλιά τους είχαν μείνει ανέπαθα ούτε καν μυρουδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Βλέποντας ο βασιλιάς ότι η δύναμη του Θεού και η προσευχή των τριών νέων νικήσαν την τρομερή φωτιά, συγκλονισμένος και μετανιωμένος για την σκληρότητά του, είπε δυνατά για να το ακούσουν όλοι. Τα παιδιά αυτά προτιμήσαν να παροδοθούν στη φωτιά παρά να προσκυνήσουν είδωλα. Παρακούσαν τη διαταγή μου, γιατί είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό που σέβονται και αγαπούν. Και εκείνος έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του, γιατί μόνο αυτός μπορεί να σώσει από κάθε συμφορά. Γι' αυτό διατάζω, κανείς να μην πει κακό λόγο για τον Θεό του Σεδράχ, του Μισάχ, και του αβέδνεγο μετά ο βασιλιάς έδωσε στους τρεις γενναίους πισ... και πιστούς νέους σπουδαιότερα αξιώματα από αυτά που είχαν ως τότε. Και όπως ήταν φυσικό αυτό δεν άρεσε καθόλου στους αυλικούς και στους βασιλικούς συμβούλους. Ο φθόνος και η ζήλια φουντώσαν στην καρδιά τους και αρχίσαν να σκέφτονται πως θα τους κάνουν κακό. Μετά από χρόνια βασιλιάς της Βαβυλώνας έγινε ο Δάριος. Οι τέσσερις φίλοι εργαζόνταν ακόμη στο παλάτι. Εκτελούσαν τα καθήκοντά τους με τιμιότητα και φρόνηση. Γι' αυτό και ο καινούριο βασιλιάς τους τιμούσε και τους εμπιστευόταν. Έδωσε μάλιστα στον σοφό Δανιήλ πολύ ψηλά αξιώματα. Αυτοί ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της κακίας. Οι αυλικοί που ονειρευόνταν να πάρουν τα αξιώματα αυτά και τις τιμές καταστρώσαν σχέδιο εξόντωσης του Δανίλ και να τι κάναν. Γνωρίζαν πολύ καλά ότι ο Δανίλ ήταν ευλαβής και πίστευε βαθιά στον Θεό των πατέρων του. Πάνε λοιπόν στον Δάριο και τον πείθουν ότι πρέπει όλοι οι υπήκοοι του βασιλείου για 30 ημέρες να προσεύχονται στον βασιλιά σαν να ήταν αυτός ο μοναδικός Θεός όχι στον Θεό και όποιον τολμούσε να παρακούσει θα τον πετάγαν στα λιοντάρια αυτή ήταν η διαταγή ο Δανιήλ δεν φοβήθηκε τη φοβερή τιμωρία συνέχισε να προσεύχεται όπως κάθε μέρα στον Θεό που γνώριζε και αγαπούσε, στον Θεό των πατέρων του και ούτε που του πέρασε από το μυαλό να προσεύχεται στα κρυφά όπως ήταν φυσικό, αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Η πράξη του Δανιήλ μαθεύτηκε γρήγορα. Έφτασε και στο παλάτι. Ο Δάριος στενοχωρήθηκε πολύ. Ο Δανίλ, ο ευνοούμενός του, γινόταν θύμα της διαταγής του. Τίποτα δεν μπορούσε να τον σώσει. Με βαριά καρδιά ο βασιλιάς διέταξε να τον ρίξουν σε ένα λάκκο με πεινασμένα λοντάρια. Εύχομαι ο Θεός σου να σε σώσει. Του είπε μόνο λυπημένο. Ο Δανίλ αδιαμαρτύρητα ακολούθησε τους φρουρούς που σφραγίσαν την είσοδο του λάκου με μία βαριά πέτρα. Το άλλο πρωί ο βασιλιάς γεμάτος αγωνία έτρεξε στο λάκο και ζήτησε να κυλήσουν την πέτρα. Για να ειδεί τι είχε απογίνει ο Δανίλ. Αυτό που αντίκρισε ήταν απίστευτο. Ο Δανίλ σώος και αυλαβής καθόταν ανάμεσα στα λιοντάρια που τριγυρίζαν χαρούμενα γύρω του. Κουνώντας παιχνιδιάρικα την ουρά του σαν να ζητούσαν την προσοχή και τα χάρια του. Η χάρη του Θεού είχε υποτάξει τα ανήμερα θηρία και τα είχε κάνει ήσυχα και φιλικά, όπως ήταν κάποτε όλα τα ζώα στον Παράδεισο. Ο Δανιήλ έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, μιλώντας στους ανθρώπους για τα θαύματα του Θεού. Το ίδιο και οι τρεις φίλοι του, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ έζησαν μέχρι το τέλος της επίγεια ζωής τους θεάρεστα και ειρηνικά. Η εκκλησία μας ονόμασε τον Δανίηλ προφήτη γιατί με την αγάπη και την πίστη του στον αληθινό Θεό πολλές φορές βοήθησε τους συμπατριώτες του να μείνουν πιστοί στις παραδόσεις τους, στις δυσκολίες τους παρηγορούσε και τους έδινε θάρρος και ελπίδα, θυμίζοντάς τους την υπόσχεση του Θεού για τον ερχομό του Μεσσία, του Χριστού, που θα δώσει ελπίδα στην ζωή των ανθρώπων. Σε πολλές εκκλησίες βλέπουμε σε τυχογραφία ή φορητή εικόνα τους Άγιους Τρεις Πέδες, ανάμεσα σε φλόγες και τον προφήτη Δανιήλ με τα λιοντάρια. Για τους χριστιανούς, οι Άγιοι Τρεις και ο Προφήτης Δανιήλ είναι παράδειγμα θάρρους, υπομονής και πίστης στον αληθινό Θεό. Η Εκκλησία μας τους γιορτάζει στις 17 Δεκεμβρίου.